Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Κοινές δηλώσεις για το θέμα των προσφύγων που έχουν καταφτάσει στην Καστοριά έκαναν οι δύο βουλευτίνες της περιοχής μας, η κυρία Μαρία Αντωνίου και η κυρία Ολυμπία Τελιγιορίδου, μιλώντας στον Αντώνη Παραρά στο αεροδρόμιο της Καστοριάς του Άργους Οριστικού, όπου περίμεναν τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον κύριο Προκόπη Παυλόπουλο. Ας δούμε τις δηλώσεις τους. Και... Να ρωτήσω κάτι, για μιας και είστε και οι δύο τώρα και χειρίζεστε ένα θέμα που είναι οι πρόσφυγες. Αν υπάρχει κάποια άλλη εξέλιξη, κυρία Τελιγιορίδου, αν θέλετε να πείτε κάτι για το θέμα, έχουμε ακούσει και τις απόψεις σας. Κριτική μπορεί να υπάρχει, αλλά το τι μένει γενέστερα να μας πείτε, γιατί νομίζω ότι από εδώ και πέρα πρέπει γενικά με σοβαρότητα. Ναι, δεν είναι η ώρα, αλλά να το διαχειριστούμε με ηρεμία πρέπει το θέμα, γι' αυτό λέω. Εγώ θα έλεγα ότι ο Καστοριανός λαός έχει επιδείξει και θα συνεχίσει να επιδεικνύει και ψυχραιμία στην αντιμετώπιση του θέματος όπως έχει προκύψει, και θα αποδείξει την αλληλεγγύη του προς ανθρώπους που είναι κατατρεγμένοι, είναι πρόσφυγες πολέμου, είναι άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν έρθει ανεξέλεγκτα αλλά με συγκεκριμένη διαδικασία της ΥΠΑ της αρμοστίας, παρά το γεγονός ότι πράγματι υπήρχε μια δυσαρέσκεια γιατί δεν υπήρξε η αντίστοιχη ενημέρωση στις τοπικές αρχές. Παρόλα αυτά πιστεύω ότι με υπευθυνότητα και σοβαρότητα θα σταθούμε στο ύψος των περιστάσεων. Κύριε Αντωνίου, τι λέτε εσείς? Έχετε ασκήσει κριτική για το θέμα? Βεβαίως, οφείλει η κυβέρνηση να μας ενημερώσει για όλο το πρότυπο. Μας βράδυ και νύχτα ήρθαν χωρίς να έχουμε ενημερωθεί. Είναι θέμα κυβέρνησης ή ΟΗΕ αυτό, η ΥΠΑ της αρμοστίας? Δηλαδή η ΥΠΑ της αρμοστίας κανονίζει κάτι χωρίς την κυβέρνηση? Τι εμείς, δεν έχουμε? Λέτε ότι γνωρίζει η κυβέρνηση. Λογικά θα έπρεπε να γνωρίζει η κυβέρνηση πού θα κύριε πάνε Παραρά, και πού θα μεταφερθούν οι πρόσφυγες. Λογικά. Εάν μου επιτρέπετε. Αλλά δεν μπορούμε σε αυτή την κουβέντα. Ναι, νομίζω δεν είναι. Ναι, αλλά για την κοινή γνώμη πρέπει να μπείτε κάποια στιγμή. Εκείνο όμως που θα ήθελα να σας πω είναι ότι η ΥΠΑ της αρμοστίας κινείται με βάση τους κανόνες του διεθνούς δικαίου. Είναι ένας επίσημος οργανισμός του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Προφανώς είναι σε συνεννόηση με την ελληνική κυβέρνηση και έχει αναλάβει την προστασία και την επιστασία για 20.000 πρόσφυγες σε όλη τη χώρα, οι οποίοι φιλοξενούνται σε ξενοδοχεία και σπίτια. Προφανώς είναι καταγεγραμμένοι όλοι αυτοί οι χώροι. Η ελληνική κυβέρνηση έχει εγκρίνει τον συνολικό σχεδιασμό. Αυτό που προέκυψε εδώ είναι ότι ο συγκεκριμένος ξενοδόχος απίφθινε μία αίτηση προς την ΥΠΑ στη αρμοστία. Υπήρξε η επίσκεψη των αρμοδίων, από ό,τι μάθαμε, το προηγούμενο διάστημα από τον ΟΗΕ για να δούνε τους χώρους και εξελίχθηκε ως μία συμφωνία ανάμεσα στο συγκεκριμένο ξενοδοχείο και την ΥΠΑ τη αρμοστία, στο πλαίσιο βέβαια τη συνεννόηση και τη συνεργασία. Κύριε Αντωνίου, να το κλείσουμε, εσείς αντιδράτε στο θέμα αυτό, συνεχίζετε έτσι, σαν Νέα Δημοκρατία? Δεν αντιδράμε σαν Νέα Δημοκρατία. Αυτό που λέμε ως Νέα Δημοκρατία, ότι υπάρχει κυβέρνηση και όφιλε να προετοιμάσει και τους θεσμικούς παράγοντες και τους πολίτες του νομού για το συγκεκριμένο συμβάν. Ο κάθε επιχειρηματίας έχει δικαίωμα να υποβάλει προς την ΥΠΑ τη αρμοστία το αίτημά του. Είτε είναι Νέα Δημοκρατία, όπως είπαν, είτε είναι ΣΥΡΙΖΑ. Άλλωστε έχει βγει πρόγραμμα γι' αυτό. Ναι. Ούτως ή άλλως και πολύ ΣΥΡΙΖΑ. Υπάρχει διαδικασία. Άρα υπάρχει μια διαδικασία. Αυτό που όφιλε όμως, θα έπρεπε το κράτος, η σημερινή κυβέρνηση, να έχει προετοιμάσει και τους πολίτες και την κοινωνία ότι θα συμβεί αυτό. Ένα σχόλιο τελευταίο, κυρία Τελιγιορίδου. Ναι, την άφηξη την ξέρατε, κυρία Τελιγιορίδου, εσείς? Δεν είχε ενημερωθεί. Αυτό λέω. Ούτε καν ενημερώθηκε η κυβερνητική βουλευτή. Εκείνο λοιπόν. Λέτε ότι αυτό είναι πρόβλημα. Εκείνο λοιπόν που θέλω να σας πω και να το επαναλάβω. Αυτό είναι αρμόδιο υπουργό. Ότι η ΥΠΑ τη αρμοστία είναι ένας οργανισμός ο οποίος είναι διεθνής. Δεν είναι μια απλή μη κυβερνητική οργάνωση. Οι συμφωνίες που βρίσκονται με τις οποίες υλοποιεί τα προγράμματά της για την αντιμετώπιση προσφύγων πολέμου είναι συμφωνίες που, να θυμίσουμε, ότι από τη χώρα μας έχουν υπογραφεί από τον αείμνηστο Κωνσταντίνο Καραμαλή. Δεν γίνονται γιατί δεν υπάρχει κράτος, αλλά γιατί υπάρχει διεθνής κοινότητα. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και τις δύο. Οι δύο βουλευτίνες μίλησαν ακόμη και για την έλευση του Προέδρου της Δημοκρατίας, του κυρίου Προκόπη Παυλόπουλου, από την περιοχή μας. Ας δούμε και το δεύτερο βίντεο. Κύριε Τελιγιορίδου, τι σας είπε? Το καλωσορίσαμε στην πόλη μας με ιδιαίτερη χαρά. Μας ευχαρίστησε για την υποδοχή και είχαμε την ευκαιρία να τον καλέσουμε και στα ελευθέρια της πόλης, όπου υποσχέθηκε ότι πράγματι θα έρθει. Κύριε Γκέτσιο. Τα ίδια πράγματα σε καλό μας θα τα έλεγα, ότι το καλωσορίσουμε στο νομό μας, στο αεροδρόμιο μας.
Από εκεί πέρα πράγματι έγινε πρόσκληση για την ελευθερία και απεδέχτηκε να ευχαρίσει. Κύριε Τρεγερόδου, είπε ναι, θα έρθει δηλαδή. Ναι, η απάντησή του ήταν θετική και μάλιστα είπε με πολύ χαρά, χαρά και συγκίνηση. Μαζί δεν είσαστε μέσα στον πρόεδρο ή όχι, κύριε Αντωνίου. Γεια σας, τι κάνετε, καλά είστε. Μας είπε η κυρία Τελεγιορίδου, τον καλωσορίσατε. Τον καλέσαμε για την για τα ελευθέρια της πόλης 11 του μηνός. Ήδη είχαμε κάνει μια προεργασία σε μια επίσκεψη που είχα κάνει στο Προεδρικό Μέγαρο και όλοι μαζί με τους δημάρχους και τον αντιπεριφερειάρχη είχαμε την ευκαιρία όλοι μαζί να τον καλέσουμε. Υπόθηκε κάτι άλλο, κυρία Αντωνίου, γενικά για όλη την κατάσταση, ίσως στα γρήγορα δεν ήταν η κουβέντα, η συνάντηση για τη χώρα, για την Ελλάδα. Δεν έγινε καμία πολιτική. Μόνο για τις πυρκαγιές. Είπαμε ότι πάμε καλά, δεν έχουμε τέτοιο προβλήμα. Για τις πυρκαγιές που δεν υπάρχουν πυρκαγιές. Που δεν υπάρχουν προβλήματα. Ελπίζουμε να συνεχιστεί αυτό όμως. Να είστε βέβαιος, κύριε Πρόεδρε. Θα συνεχίσει το πρόγραμμά του Πρόεδρου της Δημοκρατίας. Ναι. Θα πάμε λοιπόν και εμείς, όπως υποσχεθήκαμε, ναι, στην εκδήλωση που γίνεται για τον αστυνομικό που χάθηκε, τον κύριο Κωστρένη, στα Πρέσπια. Μάλιστα. Είμαστε εκεί να τιμήσουμε όλοι μαζί τη θυσία αυτού του παιδιού. Να αλλάξουμε θέμα, κυρίες και κύριοι. Ξεκινούν οι αιτήσεις για το κοινωνικό φροντιστήριο, το οποίο διοργανώνουν και φέτος το Εργατικό Κέντρο της Καστοριάς και η τοπική ΕΛΜΕ. Στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τον πρόεδρο του Εργατικού Κέντρου, τον κύριο Γιώργο Μαλέα, προκειμένου να μας δώσει περισσότερες λεπτομέρειες. Κύριε Μαλέα, καλησπέρα. Καλησπέρα σας και στους τηλεθεατές σας. Αναφορικά λοιπόν με το κοινωνικό φροντιστήριο, ένας θεσμός που ξεκίνησε από πέρυσι, αν δεν κάνω λάθος, και συνεχίζεται και φέτος. Να ξεκινήσουμε λίγο με τα διαδικαστικά, κύριε Μαλέα. Τι θα πρέπει να γνωρίζουν οι ενδιαφερόμενοι, καθώς ανοίγει η προθεσμία για τις αιτήσεις, τόσο για τους ενδιαφερόμενους εκπαιδευόμενους, όσο και για τους εκπαιδευτικούς που θέλουν να συμμετέχουν. Εκείνο που θα πρέπει να γνωρίζουν είναι να μάθουν πού είναι το εργατικό κέντρο και να έρθουν να κάνουν αίτηση για τα παιδιά τους. Θα καλύψουμε και τις τρεις τάξεις του Λυκείου. Θεωρώ ότι αν πάρω τα δεδομένα τα περσινά, αν εξαιρέσει τα μαθηματικά που υπάρχει ένα μικρό πρόβλημα γιατί δεν υπάρχουν πολύ διαθέσιμοι καθηγητές, νομίζω ότι όλα τα άλλα μαθήματα θα καλυφθούν με επάρκεια. Άρα θα κάνουμε μια προσπάθεια και για τα μαθηματικά και αυτά να καλυφθούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Άρα το μόνο που πρέπει να κάνουν είναι να στήσουν κατά μέρος τις αναστολές που πιθανόν να έχουν και να έρθουν να το συζητήσουμε και να τελικά τα παιδιά να παρακολουθήσουν τα μαθήματα. Είναι πραγματικά τμήματα ολιγομενή και αυτή είναι η προσπάθειά μας στα περισσότερα μαθήματα και επειδή υπάρχουν διαθέσιμοι και τους ευχαριστούμε εκπαιδευτικοί να διδάξουν, την ίδια τακτική νομίζω ότι θα ακολουθήσουμε και φέτος. Κύριε Μαλέα, σε ό,τι αφορά τους εκπαιδευτικούς, μπορούν να συμμετέχουν μόνο οι διορισμένοι εκπαιδευτικοί ή και αδιόριστοι? Όχι, όλοι. Όλοι εφόσον έχουν τελειώσει και έχουν πτυχίο και έχουν τη διάθεση προπάντων, μπορούν να συμμετέχουν. Τώρα, πού γίνονται τα μαθήματα, να υπενθυμίσουμε λιγάκι στον κόσμο. Τα μαθήματα γίνονται στις αίθουσες του Εργατικού Κέντρου, τις απογευματινές ώρες, και φέτος φιλοδοξούμε ότι τουλάχιστον προς τα τέλη του Σεπτέμβρη θα αρχίσουν όλα τα τμήματα. Και εκείνο που θέλουμε είναι και από εσάς να το υπενθυμίζει τακτικά αυτό το διάστημα, γιατί πραγματικά ζείτε την κοινωνία της Καστοριάς, ορισμένοι έχουν ακόμη τους ενδιασμούς αν θα πρέπει να αφήσουν το παιδί να έρθει. Νομίζω ότι είναι ευκαιρία και το επίπεδο η χρονιά που πέρασε απεδείχθηκε ήταν πολύ καλό και υπήρχε και διάθεση από τους καθηγητές και πραγματικά έγινε πάρα πολύ καλή δουλειά. Πόσα τμήματα λειτουργήσαν, κύριε Μαλέα, πέρυσι? Πέρσι περίπου ήταν στην Καστοριά γύρω στα 30 άτομα και άλλα περίπου λίγο λιγότερα στο Άργους, γύρω στα 50, δηλαδή 45-50 στις δύο περιοχές. Τα τμήματα μπορεί να ήταν 10-12. Με τα μαθήματα. Ναι, ανάλογα με τα μαθήματα και τη διαθεσιμότητα των καθηγητών. Στο Άργος γίνονται στην πόλη του Άργους, φαντάζομαι, τα μαθήματα. Στην πόλη του Άργους, μια αίθουσα παραχώρησε ένα σχολείο, ο Δήμος του Άργους Τουριστικού. Τώρα, σε σχέση με τους εκπαιδευτικούς υπάρχει κάποιο ενδιαφέρον? Φαντάζομαι ότι ούτως ή άλλως είστε σε συζητήσεις μαζί τους, πόσο μάλλον και η ΕΛΜΕ φυσικά. Βλέπετε να υπάρχει ενδιαφέρον και ανταπόκριση στο καλεσμά σας? Καταρχάς, όλοι οι περσινοί που δίδασκαν έχουν εκφράσει τη διάθεση να διδάξουν και φέτος.
Άρα υπάρχει μια σημαντική μαγιά, ένα. Και δεύτερον, από ό,τι ξέρω πλέον και τώρα είναι η πρώτη ανακοίνωση που βγάζουμε, υπάρχει ένα ενδιαφέρον. Νομίζω ότι θα αυξηθεί και δεν θα υπάρχει πρόβλημα με τους καθηγητές. Η περσινή εμπειρία μας λέει μόνο στα μαθηματικά πιθανόν να υπάρξει κάποιο πρόβλημα. Και... οπότε να κάνουμε και μια έκκληση και από εδώ μέσα από το κανάλι, αν κάποιος μαθηματικός μας ακούει, καλό θα είναι εφόσον υπάρχει διάθεση και ο χρόνος από πλευράς του να έρθει σε επαφή μαζί σας. Ναι, και νομίζω ότι καλό είναι να το τονίζετε καθημερινά για να το ακούσουν και σιγά σιγά να... Τώρα, να κύριε Μαλέ, επειδή αναφερθήκατε σε ζήτημα αναστολών, θεωρεί μάλλον ο κόσμος ότι δημιουργείται κάποιο πρόβλημα στο παιδί ενδεχομένως, ότι δείχνει μια οικονομική κατάσταση. Ποια ακριβώς είναι η ενδιασμή? Η ενδιασμή είναι ότι δεν είχε συνηθίσει η κοινωνία της Καστοριάς τέτοια πράγματα. Θεωρούσαν ότι δεν είναι... έγινε τη σωστή δουλειά κτλ. Δεν ξέρω, γιατί δεν είναι... λοιπόν... Εσείς πάντως από αυτό που παρακολουθήσατε, φαντάζομαι, είδατε ότι έχει γίνει μια καλή δουλειά και την περσινή χρονιά. Πέρσι ήταν φανταστική, μπορώ να πω, η δουλειά. Επειδή όμως στο εργατικό κέντρο Κίγελμε είχαμε αποπειραθεί και τις δυο προηγούμενες χρονιές να κάνουμε, και ενώ υπήρχε τεράστιο ενδιαφέρον, τελικά δεν φτάνανε στο σημείο να έρθουν. Αυτό ήταν το πρόβλημα. Ενώ ξεκινούσε, δηλαδή υπήρχε ενδιαφέρον, τηλεφωνήματα, φαντάζομαι, επισκέψεις. Ναι. Τελικά δεν μετουσιωνόταν σε πράξη να έρθουν τα παιδιά. Πέρσι πραγματικά ήρθαν τα παιδιά και μάλιστα μπορώ να πω ότι τα περισσότερα ήταν κόντρα και στη θέληση των γονιών, που πιθανόν ήταν οι γονείς αρκετά επιφυλακτικοί. Τα παιδιά δεν ήταν αρνητικά. Τα παιδιά πήραν απόφαση κάποια πιθανά και ήρθαν και συμμετείχαν. Και επειδή είχαμε και στην πρώτη και στη δεύτερη τάξη, νομίζω ότι τα παιδιά αυτά θα συμμετέχουν και φέτος, άρα υπάρχει μια μαγιά. Νομίζω όμως ότι η προσπάθειά μας γίνεται να διευρυνθεί αυτό, να διευρυνθεί και να μεγαλώσει. Κύριε Μαλέα, υπήρξε ίσως και κάποια αντίδραση, είδατε κάτι τέτοιο να φαίνεται από τα ιδιωτικά φροντιστήρια? Όχι, δεν είχαμε καμία ενόχληση τέτοια και νομίζω ότι δεν δρούμε ανταγωνιστικά με τα ιδιωτικά με φροντιστήρια. Νομίζω ότι τα παιδιά αυτά που πραγματικά έρχονται δεν έχουν τη δυνατότητα οι γονείς να τα στείλουν και να πληρώσουν. Ξέρετε την κατάσταση που είναι. Βιώνουμε μια κοινωνική κρίση και ανθρωπιστική στην Καστοριά, πόσο μάλλον τώρα να περισσεύουν και να δαπανίσουν και για τα παιδιά. Ερχόμαστε να καλύψουμε αυτή την ανάγκη, πραγματικά. Και νομίζω ότι όσα παιδιά έχουν τη διάθεση και έχουν φιλοδοξίες να έρθουν, το περιβάλλον είναι καλό, τα τμήματα θα είναι ολιγομελή, οι καθηγητές έχουν πραγματικά ιδιαίτερο ενδιαφέρον και νομίζω ότι έγινε και πέρσι πολύ καλή δουλειά. Υπάρχουν κάποια κριτήρια για τη συμμετοχή, κύριε Μαλέα? Κοιτάξτε, κριτήρια έχουν, είναι η κατάσταση. Αλλά σας λέω ότι η φιλοδοξία μας είναι να μην απορρίψουμε κανέναν από κάποια, βάζοντας κάποια ζητήματα. Ξέρουμε ότι θέλει λίγο μέσα στη συντηρητική κοινωνία που πιθανόν έχουμε και μέσα στην κρίση που τους μαστίζει, δύσκολα θα έρθουν τα παιδιά. Εμείς τα συνιστούμε και τα λέμε να έρθουν. Εμείς θα προσπαθήσουμε να καλύψουμε όλες τις αιτήσεις που θα υπάρξει, για όλες τις αιτήσεις που θα υπάρξει ενδιαφέρον, νομίζω ότι θα τις καλύψουμε, γιατί θεωρώ ότι όλοι πραγματικά έχουν ανάγκη. Σίγουρα, κύριε Μαλέα, και βέβαια μακάρι να μην υπήρχε καν η ανάγκη να δημιουργούνται τέτοιου είδους θεσμοί. Δυστυχώς, όπως είπατε και εσείς, είναι τέτοια η κοινωνική και η οικονομική κατάσταση της περιοχής μας, που έστω και με τέτοιες προσπάθειες, οι άνθρωποι μπορεί να νιώσουν, κάποιοι άνθρωποι μπορεί να νιώσουν λίγο καλύτερα και βέβαια να βοηθήσουν και τα παιδιά τους για το ξεκίνημά τους για το μέλλον. Και αυτό είναι το πιο σημαντικό. Οπότε, ίσως οι όποιες αναστολές υπάρχουν θα πρέπει να μείνουν στην άκρη και να σκεφτούν ότι γίνεται κάτι για τα παιδιά αυτά καθεαυτά, να βοηθηθούν στο σχολείο για να μπορέσουν να ζήσουν μια καλύτερη ζωή. Οπότε, εκεί θα πρέπει να εστιάσουν και οι γονείς. Δεν ξέρω αν θέλετε να προσθέσετε κάτι τελευταίο ως προς αυτό, κύριε Νομίζω Μαλέα. Εγώ δεν θέλω να προσθέσω. Εγώ και που θέλω να προσθέσω είναι τα παιδιά πραγματικά να δείξουν ενδιαφέρον,
Δεν υπάρχει κανένας λόγος να μην έρθουν, οι συνθήκες είναι άριστες. Εκείνο που θέλω να τον εξυγχρονίσω, να σπρώξουν τα παιδιά, δεν είναι τίποτε κακό. Νομίζω ότι το αξίζουν και τα παιδιά τους και οι ίδιοι, και οι ίδιες οι οικογένειες που αντιμετωπίζουν προβλήματα. Αλλά πες μου ποια οικογένεια δεν αντιμετωπίζει. Ερχόμαστε να καλύψουμε ένα υπαρκτό κενό, λίγη διάθεση να υπάρξει και όλα θα πάνε καλά. Εκείνο μας ενδιαφέρει και θέλουμε να βοηθήσουμε πραγματικά τα παιδιά που έχουν ενδιαφέρον. Όποιος ενδιαφέρεται, κύριε Μαλέα, να έρθει στο εργατικό κέντρο ή να απευθυνθεί έστω και τηλεφωνικά σε εσάς, 27-687, αν δεν κάνω λάθος το τηλέφωνο, του εργατικού κέντρου. Και επίσης και στην ΕΛΜΕ, σε όποιο θα ελμέ. Και να ξέρουν. Και όλα θα πάνε καλά. Νομίζω ότι και μπορούν να βεβαιότατα, να ότι... τονίζεται συνεχώς αυτές τις μέρες, ώστε και ό,τι μπορούμε. Και περισσότερο, ώστε να ξεπεραστούν οι οποιοδήποτε κρίσεις υπάρχουν. Βεβαίως, από πλευράς μας είμαστε στην διάθεσή σας. Τώρα, κύριε Μαλέα, μπορούν επίσης οι γονείς, μιας και είπατε ότι μπορούν να απευθύνονται και στους καθηγητές, να πάρουν και πληροφόρηση για το πώς λειτουργήσε πέρυσι το σχολείο, το φροντιστήριο, το κοινωνικό φροντιστήριο, για να δουν και τη δουλειά που έγινε και το επίπεδο της δουλειάς που έγινε. Και σε όλα τα μέλη της διοίκησης του εργατικού κέντρου και στην υπάλληλο που είναι εκείνη όλα τα πρωινά εκεί, εκτός κάποιων περιπτώσεων που πιθανό να απουσιάζει. Αλλά νομίζω ότι οι γνωστοί είμαστε οι περισσότεροι, μπορούν και στα προσωπικά μας τηλέφωνα να παίρνουν. Δεν στερήσαμε σε κανέναν τη δυνατότητα να μπορέσει να πληροφορηθεί. Πολύ ωραία. Τώρα με αφορμή αυτό, κύριε Μαλέα, θα ήθελα να σας κάνω και μία ερώτηση, γιατί είχατε την προηγούμενη εβδομάδα και την συνάντηση με τον Περιφερειάρχη, τον κύριο Θόδωρο Καρυπίδη, για τον business plan του κλάβου της Γούνας. Πώς εκτελήχθηκε η συνάντηση αυτή και τι βλέπετε να γίνεται στο επόμενο διάστημα, σε σχέση με όλα αυτά που λέγαμε και εδώ πέρα. Εγώ νομίζω ότι η συνάντηση πήγε καλά, αλλά όλα κρίνονται εκ του αποτελέσματος. Αποδέχθηκε τις δύο προτεραιότητες όπως τις έβαλαν οι 11 φορείς, με πρωταρχικό την αποσχόληση κτλ. Και δεσμεύτηκε ότι θα ξεκινήσει άμεσα, εάν και μιλάμε για το 1.500, δεσμεύτηκε που αφορά την αποσχόληση και το εργασιακό. Νομίζω ότι εφόσον θα κρατήσει την υπόσχεση ο Περιφερειάρχης, όλα θα πάνε καλά και θα υπάρξει και μια ανάσα για κάποιους άνεργους, για κάποιους εργαζόμενους. Ούτως ή άλλως, κύριε Μαλέα, οι δράσεις που απευθύνονται στην περιφέρεια εξ ολοκλήρου είναι μία αυτή για τους ανέργους, έτσι δεν είναι, και η άλλη της ενίσχυσης των επιχειρήσεων, γιατί οι υπόλοιπες δράσεις προωθούνται και προς τα Υπουργεία, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, υπάρχουν και άλλες, είναι 9 οι δράσεις, αλλά η προτεραιότητα και των 11 φορέων ήταν οι δύο πρώτες αυτές να ξεκινήσουν. Το 1.500 υπάρχει, είναι στη διάθεση της περιφέρειας, άρα το εργασιακό και η αποσχόληση μπορούν να ξεκινήσουν άμεσα. Έτσι δεσμεύτηκε ο Περιφερειάρχης, ο κ. Καρυπίδης. Θεωρούμε ότι, και δεν έχουμε καμία ένδειξη ότι δεν θα το υλοποιήσει, μέχρι τώρα τουλάχιστον ήταν συνεπής σε αυτά που είπε ή οποιαδήποτε μικρή καθυστέρηση υπήρξε, δεν οφειλόταμε σε αυτόν. Έτσι, μικρή είμαστε η κοινωνία, πιθανόν καθένας να βγάλει τα συμπεράσματά του. Δεν είναι η ώρα να κάνουμε τον απολογισμό της καθυστέρησης. Πάντως οφείλω να πω ότι δεν ευθυνόταν η περιφέρεια και ο Περιφερειάρχης. Άλλες ήταν οι αιτίες. Νομίζω ότι όμως με την καλή διάθεση και την πραγματικά σύμπνοια των φορέων έχουν ξεπεραστεί. Ο Περιφερειάρχης δημόσια δεσμεύτηκε ότι ξεκινάνε άμεσα οι δράσεις. Άμεσα όταν λέμε ότι τουλάχιστον η πρώτη προκήρυξη μέσα στις πρώτες μέρες του Σεπτέμβρη θα βγει. Και αφορά σαφώς το σύνολο του 1.500.000 που αφορά το εργασιακό, είναι το νούμερο που δεσμεύτηκε και ο Περιφερειάρχης. Ήσασταν παρόντες και οι 11 φορείς, κύριε Μαλέα? Νομίζω ήμασταν και οι 11 και οι 11. Κάποιοι που ήταν, ο πρόεδρος είχε στείλει τους συμβούλους του. Υπήρχε εκπροσώπηση πάντως. Ναι, υπήρχε και από τις 11 φορείς εκπροσώπηση. Άλλωστε και πριν δύο μέρες είχαμε ξαναμαζευτεί οι φορείς στην Καστοριά. Είχαμε επισημοποιήσει και καταλήξαμε χωρίς καμία διαφωνία στην ιεράρχηση των δράσεων που προτείναμε. Επειδή όμως αναφερόμαστε και σε θέματα που έχουν να κάνουν με την κυβέρνηση, είχατε μαζί σας και την βουλευτή ΣΥΡΙΖΑ, κύριε Μαλέα? Όχι, δεν είναι. Νομίζω ότι ήταν μια προσπάθεια καθαρά των 11 φορέων. Δεν ήταν η βουλευτής, δεν ξέρω αν καλέστηκε ή δεν καλέστηκε. Τουλάχιστον
μόνο η Ομοσπονδία Μπανεσπιάν της Κάλης που ήταν ο συντονιστής φορέας. Έτσι, αυτό μπορώ να πω για τη βουλευτή. Υπήρξε εκπροσώπηση γενικά από τον ΣΥΡΙΖΑ? Είδα ότι υπήρχαν δύο άτομα εκεί. Υποστηρικτικά φαντάζομαι. Δεν το νομίζω. Τι εννοείται, κύριε Μαλέα? Εσύ δεν εννοώ τίποτε. Όλα όσα υπόθηκαν ήταν φανερά. Το μέλος του Τσομαδιακής ΣΥΡΙΖΑ που τοποθετήθηκε ήταν ότι το σχέδιο το πήραν με κάποια καθυστέρηση. Νομίζω ότι κάποια καθυστέρηση δεν υπήρχε. Όποιος ήθελε συμμετείχε και βοηθούσε στην υλοποίηση. Και κρίναν ότι έχει κάποιες ατέλειες τις οποίες έπρεπε να ξανασυζητήσουμε για να δούμε τι θα γίνει. Δεν μπορούμε να μπαίνουμε σε μια διενικές μια συζήτηση που δεν θα μας οδηγεί πουθενά. Δεν νομίζω ότι με αυτές τις απόψεις μπορούμε να πούμε ότι είναι υποστηρικτικές. Όταν λες ότι διαπιστώσαμε ότι έχει. Και ειδικά από τη στιγμή που κατέστη και καταβλήθηκε μια μεγάλη προσπάθεια να τα βρείτε εσείς μεταξύ σας καταρχάς, οι 11 φορείς που. Και γι' αυτό καθυστερήσαμε. Ναι, ναι. Εντάξει, δεν καθυστερήσαμε γι' αυτό ακριβώς, αλλά τέλος πάντων. Κάποια στιγμή μπορούμε να πούμε περισσότερο. Το θέμα είναι να ξεκινήσει και να τρέξει. Πάντως αυτό δεν ήταν υποστήριξη. Κάτι δική μου άποψη. Μακάρι να κάνω λάθος και αν κάνω λάθος δημόσια θα βγω να το πω. Αλλά σας μεταφέρω ακριβώς τι είπε το στέλεχος της Ομοσπονδιακής Επιτροπής. Αν νομίζετε εσείς ότι αυτά θεωρούνται υποστηρικτικά, να συμφωνήσω κι εγώ. Απλά δεν ξέρω, κύριε Μαλέα, κατά πόσο ενδεχομένως κλήθηκαν και τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ να συμμετέχουν σε όλη αυτή τη διαδικασία για να έχουν ενδεχόμενα μία άποψη την οποία θα μπορούσαν να την εκφράσουν νωρίτερα και όχι στο και πέντε, δηλαδή όταν φτάνουμε σε ένα σημείο να έχουμε υποβάλει την πρόταση και να βρίσκεται στα χέρια του Περιφερειάρχη. Δεν ξέρω τι δυνατότητα δόθηκε. Μεγάλη δυνατότητα και ξέραν και για το πρόγραμμα και μπορούσαν να πούν και τις απόψεις τους, δεν ήταν κρυφές οι συναντήσεις μας. Δημόσια ήταν και ξέραν για την καθυστέρηση και ξέραν για το business plan. Τα ξέραν όλα. Όλοι τα ξέραν όλα. Δεν υπάρχει κανένας που δεν τα ήξερε. Δημόσια διαβουλευόμασταν και δημόσια τοποθετιόμασταν. Άρα γιατί να ακουστούν ενστάσεις αφού έχει υποβληθεί η πρόταση, εκ των υστέρων δηλαδή. Αυτά δεν μπορώ να σας τα απαντήσω εγώ. Θα σας τα απαντήσουν αυτοί. Αλλά ας εγκριθούν, ας μπούμε στην υλοποίηση και μπορούμε να πούμε πολλά όσα θέλετε. Μάλιστα. Για κάποιο χρονοδιάγραμμα συζητήσατε, κύριε Μαλέα, με τον... Είπαμε άμεσα για τις δύο δράσεις. Είπα ότι άμεσα μέσα στις πρώτες μέρες του Σεπτέμβρη θα αρχίσει να βγαίνει το πρόγραμμα. Οπότε δηλαδή, μιλάμε για, για αιτήσεις και λοιπά, έτσι, κατευθείαν. Ναι, ναι, ναι. Γιατί ναι. Νομίζω ότι δεν υπάρχει και κάποια άλλη διαδικασία στο ενδιάμεσο, έτσι δεν είναι? Όχι, οι διαδικασίες μπορεί να τρέξουν και θα τρέξουν με πολύ σωστές ημερομηνίες, τουλάχιστον αυτές που είναι απαραίτητα, γιατί κάποιες ημερομηνίες δεν μπορούμε να τις ξεπεράσουμε, οφείλουμε να τις σεβαστούμε. Επειδή έχετε... Για να μην βρεθούμε προεκπλήξεων. Επειδή έχετε και μια εμπειρία, κύριε Μαλέα, από τέτοιου είδους προγράμματα, πότε πιστεύετε ότι θα ξεκινήσει στην ουσία το πρόγραμμα, δηλαδή θα ξεκινήσουν οι πρώτες καταρτήσεις? Εάν όλα πάνε καλά και υπάρχει και μια διάθεση να τρέξουμε, θεωρώ ότι η λήξη χρονιάς θα αρχίσει η κατάρτιση. Και αναφερόμαστε μόνο σε θέσεις κατάρτισης, κύριε Μαλέα? Έχει συμβουλευτική, έχει κατάρτιση, έχει πρακτική άσκηση. Και θα δούμε, στη σκέψη μας είναι και άλλες ενέργειες που θα δέσουμε το πρώτο στάδιο με το δεύτερο, αρκεί να ξεκινήσει. Για 500 άτομα, έτσι, για 500 ανέργους. Ναι, ναι. Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσουμε, κύριε Μαλέα, για την επικοινωνία. Και εγώ σας ευχαριστήσω και ελπίζω ότι θα τα πούμε. Και εμείς ελπίζουμε ότι θα τρέξει γρήγορα το πρόγραμμα και να χρειαστεί να τα πούμε άμεσα, κάτι που σημαίνει ότι θα έχουμε εξελίξεις. Τουλάχιστον αυτά που λέμε να τα λέμε από τη θετική πλευρά και από την αρνητική τους. Και να μην χρειαστεί να ξανασυζητήσουμε για καθυστερήσεις. Το να είστε καλά. Το λένε από το στόμα σας και ούτε αυτή. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Μαλέα. Έτσι ακριβώς. Έγινε. Καλό βράδυ να έχετε. Καλό σας βράδυ. Γεια σας. Να αλλάξουμε θέμα, κυρίες και κύριοι. Τώρα, ενστάσεις υπήρξαν σήμερα στη συνεδρίαση της Διάδημα με θέμα την αποδοχή των απορριμμάτων από την περιοχή της Πιερίας. Μεταξύ των τοποθετήσεων που ακούστηκαν ήταν και αυτή του Δημάρχου Άργους Οριστικού, του κ. Παναγιώτη Κεπαπτσόγλου, ο οποίος εξέφρασε τις αντιρρήσεις του κυρίως στο θέμα της τιμής,
καθώς όπως είπε, οι Δήμοι της Σοβιετικής Μακεδονίας πληρώνουν περισσότερο για την αποδοχή των απορριμμάτων από πλευράς της Διάδημα από την τιμή που έχει οριστεί για την περιοχή της Πιερίας. Στο βίντεο που ακολουθεί μπορούμε να παρακολουθήσουμε τις τοποθετήσεις τόσο του κυρίου Κεπαπτσόγλου όσο και του κυρίου Ζαμανίδη από την Πτολεμαΐδα και του κυρίου Ιωαννίδη από την Κοζάνη. Και η διαφορά του ποσού να πληρώνουν εμείς τα λιγότερα. Πληρώνουν τα 70, γιατί αντιλαμβάνουμε το εξής πολύ καλά, ότι για το τέλος αυτής που ισχύει μέχρι η αναστολή μέχρι 2016, με την κατάσταση που υπάρχει στην Ελλάδα, θα πάει άλλα χρόνια. Αυτή είναι η εκτίμηση που πια θέλουμε εδώ. Και πληροφορήσουμε αυτό όλοι. Εμείς όταν πήραμε την απόφαση, πήραμε την βάση της απόφασης που έτσι που εγγύστηκε. Φέρνοντας το πιο όλη τη εδώ για να λειτουργήσει. Δηλαδή, έχετε την εντύπωση, κύριε
που είναι η παρούσα κοινωνική αρχή, περίπου 2-2,5 εκατομμύρια. Πού τα βρήκαμε. Πήσαμε κάποιες άλλες που χρεώσαμε. Τώρα πρέπει να φορτωθούμε και τα νοσοκομεία της Κατερίνης και της Βέργας, χωρίς σύμβαση. Υπάρχει κοινωνικός σύμβουλος που δεν προκύπτει με ευθύνες. Ποιες ευθύνες θα πούμε. Χωρίς σύμβαση πρέπει να νοσοκομεία. Δεν πληρωνόμαστε. Αυτές τις ποσότητες τις βάλουμε στην επόμενη σύμβαση που θα υπογράψουμε. Και αν δεν την υπογράψουμε, ποιος προσωπεί ότι θα υπογράφει. Και θα πούμε για αυτές τις ποσότητες που ήδη έχουν έρθει. Και υπάρχει κοινωνικό σύμβουλο που δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Εγώ δεν θέλω να ακούσω αυτή την χρονοδότηση. Εγώ θέλω να πω πού είδατε χωρίς σύμβαση να υπάρξει συναλλαγή. Και να μην είναι θέμα αυτό. Πού το είδατε. Πού το είδατε αυτό και εμείς δεν το ξέρουμε. Είμαστε οι αγαθοί και καταφρονημένοι που πρέπει να μας πείτε αυτό. Εμείς πρέπει να το φάμε. Υπάρχει πιθανά σύμβαση. Αλλά είναι κομματιμένη της διάρκεια. Πριν υπογράψει σύμβαση για τους ΔΥΠ, είχε νομικές δεσμεύσεις. Πριν υπογράψει σύμβαση για νομικές δεσμεύσεις. Και τι θα γινόταν. Για να παρασυρθούμε να ψηφίσουμε. Αυτό από ό,τι φαίνεται, αγαπητοί της διάρκεια, είναι τακτική. Και αυτό δεν σας τιμά καθόλου. Δεν σας τιμά καθόλου, διότι έχετε ξεφυλίσει στην πραγματικότητα τους μετόχους, δεν τους λογαριάζετε, κάνετε ό,τι θέλετε και δυστυχώς δεν έχουν καμία νομική βάση αυτά που κάνετε. Οι συνάδελφοι, είναι η δεύτερη συνεδρίαση, γενική συνέλευση που κάνουμε για το συγκεκριμένο θέμα και ευλόγως είναι ευλόγως, σωστά λάθος, εγείρονται διάφορα ζητήματα από τους συναδέλφους. Νομίζω ότι σε μερικά υπάρχει μια λογική βάση. Αλλά νομίζω για να αξιολογήσουμε σωστά την κατάσταση, οφείλουμε να δούμε λίγο τα πράγματα από μια τουλάχιστον την δική μου οπτική, δεν έχω μια θέση που είναι με αυτό. Από μια, θα δούμε λίγο τα πράγματα λίγο ιστορικά, από μια απόσταση. Νομίζω ότι ο πιο φθηνός τρόπος, ανέφερε λίγο πολύ ο Δήμαρχος που συνάντησε το αυτοκίνητο, ο πιο φθηνός τρόπος για να διαχειριστούμε τα απορρίμματα και να μην επιβαρύνουμε τους πολίτες, είναι να τα θάβουμε σε χαλάρα. Νομίζω ιστορικά αυτό έχει συμβεί στην Ελλάδα και από αυτού αξίζει να εισάγουμε ότι η Δυτική Μακεδονία είναι σημειωμένη, αν το δούμε αυτή τη στιγμή έννοια του όρου. Εκείνος και πριν γίνει μονάδα, η διαφορά κόστους που πλήρωναν από το Μακεδόνιο, που είχαν ένα σύστημα διαχείρισης αρκετά ικανοποιητικό από άλλες περιοχές, οι οποίες δεν είχαν κανένα σύστημα, διαπετούσαν σε ποτάμια, σε χαδά, σε βουνά ή οπουδήποτε αλλού, ήδη κομματώναν τη θάλασσα όπως έγινε στα νησιά και σε αυτό σημείο στα νησιά ή στην Ελευθερία, ο οποίο ήταν μέσα στη θάλασσα. Το κόστος που φτάνει στον πολίτη είναι πάρα πολύ χαμηλό. Προφανώς, νομίζω ότι είναι συνισταμένοι όλοι εδώ μέσα, ότι αυτό δεν είναι κάτι το οποίο το επιθυμεί. Ήταν πιθανόν συνειδητή επιλογή η Δυτική Μακεδονία να πρωτοπορήσει συντηρητικά τουλάχιστον με τις υπόλοιπες περιοχές στο κομμάτι της διαχείρισης των ποινών. Δυστυχώς, και αυτό το πράγμα συνεχίζεται και σήμερα, εδώ δεν υπάρχει ένα σύστημα δικαιοσύνης και αυτή τη στιγμή οι περιοχές οι οποίες έχουν επιβαρύνει το περιβάλλον και δεν έχουν διαχειριστεί στον περιορισμένο λογικό τρόπο, έρχονται και φυτοτούνται. Εγώ δεν θα πω μόνο τα τέλη που πληρώνουμε εμείς, θα πω ότι σήμερα υπάρχουν περιοχές που έχουν βάλει έκτακτες επιδοτήσεις που μπορούν να διαμορφώσουν υποδομές για να διαχειριστούν τους περίπτους. Κυρίως στην Πελοπόννησο, σε τουριστικές περιοχές κ.ο.κ. Αυτό είναι μια διαχρονική αδικία. Η αδικία αυτή συνεχίζεται και σήμερα, δεδομένου ότι η Δυτική Μακεδονία με τα όσα τέτοια προβλήματα έχουν, τα έχουμε συζητήσει πολλές φορές συγκριτικά με τη μονάδα, επέλεξε και το επέλεξε τώρα. Είναι μια ιστορία η οποία έχει ένα βάθος μιας δεκαετίας. Καλός ή κακός, με τα καλά του και με τα άσχημά του. Αυτή ήταν η επιλογή. Δεν ξέρω αν είναι εύκολο όλο αυτό ο συνδυασμό να ανατρέψει και να ξαναξεκινήσει από μια δεκαετία πίσω, αλλά αυτή ήταν η επιλογή. Και εγώ έχω γίνει. Είχα και συνεχίσει να έχω κάποιες επιλογές. Αλλά το ζήτημα δεν είναι πάντα να ακυρώνει ένα σχεδιασμό, το ζήτημα είναι να το βελτιώσει. Και αυτή ήταν και αυτή η δική μας επιλογή. Σήμερα λοιπόν που η Δυτική Μακεδονία θα πιάσει τους ευρωπαϊκούς στόχους, τους στόχους της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας, και αυτό νομίζω να διαπιστωθεί, καλύτερα να προσθέσει μια πολύ σημαντική πρόκληση. Ποια είναι η σημαντική πρόκληση, να χρειαστεί να πληρώσει πλέον κόστος για τη μονάδα για την εξαιρεσία των αγροτημάτων, σε αντίθεση με άλλες περιοχές, οι οποίες θα πούνε δήμαρχοι και θα πούνε εμείς κάνουμε μηδενικές
αυξήσει τα δημοτικά τέλη ή μειώνουμε τα δημοτικά τέλη και συνεχίζουν να δώσουν ένα ξέρω στο σκουπίδι. Οι προτάσεις που θα υποβάλει ο Δήμος Καστοριάς στο πρόγραμμα Ιντερεκ ήταν ένα από τα θέματα που συζητήθηκαν στην τελευταία συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Την σχετική εισήγηση έκανε ο Αντιδήμαρχος Προγραμματισμού Μιχάλης Μπινιάκος. Πιλωτική εφαρμογή του προγράμματος για την αντιμετώπιση του φαινομένου του ευτροφισμού στις λίμνες Καστοριάς και Πρεσπών, προώθηση δράσεων πρόληψης της παραγωγής απορριμμάτων και ανακύκλωσης στην διασυνοριακή περιοχή. Προώθηση των φυσικών μνημείων ως εναλλακτικών προορισμών τουρισμού και ίδρυση επιχειρηματικών συλλόγων, περιλαμβάνονται στις προτάσεις που σκοπεύει να υποβάλει ο Δήμος Καστοριάς στο πρόγραμμα Ιντερεγ Ελλάδα-Αλβανία 2014-2020. Οι προτάσεις θα πρέπει να υποβληθούν έως τις 5 Σεπτεμβρίου. Λίγες μέρες έχουν απομείνει για την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς. Ο πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δημήτρης Τηλιάδης αναφέρθηκε στις εργασίες συντήρησης που γίνονται στα δημοτικά σχολεία της περιοχής μας. Έτοιμα να υποδεχτούν τους μαθητές θα είναι τα δημοτικά σχολεία του Δήμου Καστοριάς με την έναρξη της σχολικής χρονιάς, όπως δήλωσε ο πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Παιδείας Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δημήτρης Τηλιάδης. Οι εργασίες συντήρησης των σχολείων έχουν σχεδόν ολοκληρωθεί. Εμείς από την πλευρά μας έχουμε κάνει ό,τι να κάνουμε. Βέβαια, ακόμα εκκρεμούν κάποιες εργασίες. Έχουμε ακόμα μέρες, 15 μέρες που απομένουν. Θα είμαστε έτοιμοι για να ξεκινήσουν τα σχολεία, να γίνει ο αγιασμός κανονικά. Έχουμε τακτοποίηση, έχουν δρομολογηθεί όλες οι επισκευές και συντηρήσεις των σχολείων σε συνεργασία με τους διευθυντές των σχολείων και τους συλλόγους γονέων πάντα. Που μας βοηθάνε πάρα πολύ, αυτό πρέπει να το τονίσουμε, όπως και οι πρόεδροι των τοπικών σε κάποια χωριά, βοηθάνε την κατάσταση γιατί χωρίς τον εθνοτισμό, όπως ξέρουμε σήμερα, είναι πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα, οι οικονομικές δυνατότητες είναι περιορισμένες. Οπότε προσβλέπουμε στη βοήθειά τους και τους ευχαριστούμε γι' αυτό. Το κουδούνι θα χτυπήσει φέτος και στο 10ο Δημοτικό Σχολείο στην περιοχή Χλώης, αφού είναι έτοιμο. Είμαστε σε πολύ καλό δρόμο και σε αυτό. Περιμένουμε τον εξοπλισμό. Ήδη εμείς, σαν Δήμος, αυτά που έπρεπε να κάνουμε τα έχουμε τακτοποιήσει σε συνεργασία μαζί με τον Διευθυντή Πρωτοβάθμιση, τον κ. Μασλάρη.
Και περιμένουμε στις 12 του μηνός να χτυπήσει το κουδούνι και στο 10ο Δημοτικό. Το Δεκέμβριο αναμένεται να ολοκληρωθούν οι εργασίες στο 1ο και 8ο Δημοτικό Σχολείο. Στο 1ο 8ο ακόμη δεν έχει παραδοθεί το κτίριο, είναι σε φάση κατασκευής. Έχει πάρει μια παράταση ο εργολάβος ως τα Χριστούγεννα και πιστεύω στα Χριστούγεννα έχει παραδοθεί και αυτό. Βέβαια δεν θα λειτουργήσει φέτος, σε συνόηση πάντα με το διευθυντή του σχολείου και το εκπαιδευτικό προσωπικό, μάλλον πάμε για τον επόμενο χρόνο να λειτουργήσει το σχολείο, όταν θα είμαστε και έτοιμοι να μπούμε. Έχω μιλήσει και εγώ με τον εργολάβο, είναι δρομολογημένα όλα έχουν τακτοποιηθεί. Είναι θέμα διαδικαστικό το να τελειώσει. Έχει πάρει μια νόμιμη παράταση που δικαιούται, γιατί το έργο, όπως ξέρουμε, είναι στο ΕΣΠΑ ενταγμένο. Ως τα Χριστούγεννα θα έχει παραδοθεί. Οπότε θα έχουμε καιρό και εμείς, σαν Δήμος, να κάνουμε αυτά που πρέπει για να είμαστε έτοιμοι. Εμείς, η δουλειά μας ξέρουμε ποια είναι πλέον, έχουμε την εμπειρία. Και ό,τι χρειαστεί να κάνουμε, θα το κάνουμε για να τα παιδιά μας να προσφέρουν τις καλύτερες συνθήκες διδασκαλίας στα σχολεία μας. Γενικά, έθριος θα είναι αύριο καιρός στο νομό της Καστοριάς. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική ασθενής και η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 17 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το δελτίο μας. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ. Γεια σας. Υπεραστικό κτέλ νομού Καστοριάς. Ποιότητα στις μετακινήσεις.